και πάμε κύριε και κύριοι στο χρυσόστομο Τσούφι να περάσουμε στο κεφάλαιο της οικονομίας πριν α, συνδεθούμε με τον α, βουλευτή της Νέα Δημοκρατίας και δημοσιογράφο τον Πάπη Πα Παπαδημητρίου και τον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα για να συζητήσουμε όλες τις πολύ σημαντικές χρυσόστομε καλημέρα, καλημέρα. σημαντικέ σημερινέ εξελίξει σε πόσο σε 6,5 ώρε από τώρα 6 και 45 λεπτά, ανακοινώσει του οικονομικού επιτελείου για τα μέτρα στήριξη. Μιλούμε για μέτρα 1,1 δι, για πάνω από 3 εκατομμύρια ευάλωτου και μια οριζόντια στήριξη με το κουπόνι βενζίνη από το οποίο και θα ξεκινήσουμε. Για όσου έχουν, είναι οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ. Είναι... 30 ευρώ. Είναι, οικογενειακό εισόδημα, γι' αυτό δεν είναι ευάλωτη και μη. Πιάνει για τη μεσαία τάξη. 30.000 λοιπόν, οικογενειακό εισόδημα είναι ευάλωτη. Για αυτό το κουπόνι τη βενζίνη, πώ θα λειτουργήσει. Λοιπόν, όπω είμαστε συνηθισμένοι στι πλατφόρμε. Θα έχει δημιουργηθεί ήδη η πλατφόρμα ειδική. Θα μπαίνουμε στην ειδική πλατφόρμα με τα στοιχεία μα. Ε, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο όνομά μα ένα ΙΟΤΑΧΗ. Η Ιδάλω δεν, αρκεί μόνο το εισοδηματικό κριτήριο. Άρα πρέπει να έχει κάποιο ένα αυτοκίνητο. Βεβαίω. Μπαίνει λοιπόν και... στο gov.gr. Ναι. Δηλώνει τα στοιχεία του, γίνεται ο εισοδηματικό έλεγχο και εφόσον είναι δικαιούχο, του πιστώνεται το ποσό είτε στο IBAN είτε θα βγει ένα voucher. Το ποσό είναι το εξή. Είναι θα είναι η επιδότηση από 15 θα είναι 18 λεπτά το λίτρο 18 λεπτά το λίτρο για 60 λίτρα το μήνα έχει καλύτερες πληροφορίες ναι. για 60 λίτρα το μήνα 180 το χρόνο το τρίμηνο για τόσο είναι η επιδότηση από τον Απρίλιο στον Ιούνιο γιατί 180 γιατί τα στατιστικά λένε ότι ένα αυτοκίνητο κάνει περίπου 60 Καταναλώνει περίπου 60 λίτρα το μήνα. Άρα, για 180 λίτρα θα έχει επιδότηση 18 λεπτά το λίτρο. Αυτό μα κάνει περίπου 33-34 ευρώ. Θα Αυτά να... τα χρήματα πιστώνονται, πιστώνονται ναι. και μετά μπορεί να τα αξιοποιήσει ε, ακόμη και αυτό για αυτό να το μην το Ακόμη και σε πάει κατάστημα Κατά κάνει ανάλυση. Και πάει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί από τη στιγμή Δεν είναι απαραίτητο θα... να βάλει βενζίνη. Μέχρι ναι. τη στιγμή που θα σου βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό, μπορεί να τα, τα, τα κάνει ό,τι θέλει. Πάει και αγοράζει τα αντι... μακαρόνια. Τα, Λίχει, τα δικαιούσαι ακριβώ και τα παίρνει. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Άρα, ε, όσοι έχουν εισόδημα 30.000 ευρώ το χρόνο οικογενειακό, το θα μπορούν να πάρουν 35 περίπου ευρώ στην τσέπη ω επιδότηση για τη βενζίνη που θα βάλουν το επόμενο τρίμηνο. Ακριβώ. Αυτό είναι το πρώτο μέτρο. Τώρα πάμε στα υπόλοιπα μέτρα. Πάμε για το, την επιταγή ακρίβεια. Περίπου 200 με 300 ευρώ, εκεί μέσα θα είναι. Χαμηλό μισθή, χαμηλό συνταξιούχη. Εφάπαξ θα καταβληθεί πριν το Πάσχα, αφορολόγητο, ακατάσχετο. Ε, και οι δικαιούχοι φαίνεται ότι θα ξεπεράσουν και το 1 εκατομμύριο. Και ε, για του αγρότε θα υπάρξουν και για τι επιχειρήσει. Συγκεκριμένα μέτρα. Δότε, αγρότες μέτρα. και για τι επιχειρήσει και αύξηση τη επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Οι πληροφορίε λένε ότι από τα 39 ευρώ που ήμασταν το Φεβρουάριο, θα πάμε στα 55 με 60 ευρώ για τι 300 πρώτε κιλοβατόρε κατανάλωση. Ενδιαφ... Άρα θα έχουμε πολύ, πολύ μεγάλη αύξηση στην επιδότηση του λογαριασμού Επίση... του ρεύματο. Επίση... Και στο αέριο, φαντάζομαι, θα συνεχιστεί η επιδότηση. Και η επιδότηση ε. στο ε. αέριο. Επίση, οι ανακοινώσει αύριο αφορούν τον Απρίλιο. Γιατί Φέβαια. το Μάρτιο οι επιδοτήσει ήταν στα είναι... όρια περίπου ναι, ναι, ακριβώς, τα ίδια με το Φεβρουάριο. Τώρα, ε, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουν άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, γιατί βλέπω ε, παράλληλε εξαγγελίε από Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία. Μόνο okay. που στη Γερμανία θέλουν να είναι οριζόντια και η αντιπολίτευση φωνάζει ότι δεν πρέπει να είναι σε όλου. Πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Πάνε στο ίδιο περίπου αποτέλεσμα με διαφορετικό Εκεί, Εκεί είναι το είμαστε σε όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία 15 λεπτά η μείωση στα καύσιμα, αλλά μέσω μείωση φόρων. Ναι. Μείωση φόρων κάνουν και οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί. Α, και οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί. Οι... οι Γάλλοι επιδοτούν Όπω περίπου εμεί, 15 λεπτά το λίτρο, μόνο που η επιδότηση γίνεται τη στιγμή που πληρώνει και μετά αποζημιώνεται την πρατηρούχη από το δημόσιο. Στη Γερμανία υπάρχει ένα μπάχαλο, γιατί ο Υπουργό Οικονομικών Λίντνερ πρότεινε τη μείωση στα 20 λεπτά, την επιδότηση 20 λεπτά στο λίτρο, αλλά αντιδρούν οι υπόλοιποι του συνασπισμού. Μάλιστα, οι πράσινοι προτείνουν όριο ταχύτητα για να ελεγχθεί η κατανάλωση. Α, και σου έχω και πόνου στη Σλοβενία που ναι. επέβαλε χθε ε, πλαφόν στη βενζίνη, 1,5 ευρώ το λίτρο. Πλαφόν. Για τον επόμενο μήνα. Εδώ το έχουν εξηγήσει και θα ρωτήσουμε σε λίγο και τον κύριο Λιαργόβα και τον κύριο Παδημητρίου, γιατί η αντιπολίτευση επιμένει ότι αυτά είναι μέτρα ψίχουλα. Μάλιστα, ο κύριο Τσίπρα είπε πρώτη φορά: Βλέπω πρωθυπουργό να εξαγγέλει μέτρα και να τα χαρακτηρίζει ψίχουλα. Μα δεν είπε αυτό. Ο κύριο Τσουτάκη είπε: Προβλέπω τι θα πει η αντιπολίτευση. Δίνουμε για ένα, ένα δι, να το ξαναπώ. Στα... Α... Και έρχεται να προσθεθεί στα 2,6 που ήδη έχουν ληφθεί. Και στα 40 τόσα αυτή τη πανδημία. Δεν υπάρχει λεπτό, δεν το λέει ο κ. Αν ήταν εδώ, θα μα το έλεγε. Ε, τώρα, ε, με όλε τι εξελίξει και τι προσδοκίε για συμφωνία, είχαμε ράλι στα χρηματιστήρια το τελευταίο 24 24ωρο, αλλά και πάλι και το πετρέλαιο. Σήμερα είχαμε ένα μικρό τρενάκι. Ναι. Ε, ξαφνικά. Ε, ήρθε η έκθεση, όχι ξαφνικά, ήρθε η έκθεση τη Διεθνού Αρχή ενέργεια, η οποία είπε ότι τον επόμενο μήνα θα λείψουν από το σύστημα περίπου 3 εκατομμύρια ε, βαρέλια πετρελαίου από τη Ρωσία, ναι. διότι κανεί δεν αγοράζει από εκείνη. Αμέσω ανέβηκε το, το, το πετρέλαιο Εκάτων στα 102. Δύο, ήρθαν όμω τα στοιχεία το απόγευμα από την Αμερική που δείχνουν ότι αυξήθηκαν τα αποθεματικά τη κατά 4,3 εκατομμύρια ε, βαρέλια. Κάτι που δεν το περίμεναν οι αναλυτέ. ξαναέπεσε έκλεισε στα 98. Και όλα αυτά ενώ αναμένεται η ετιμιγορία τη για την πιθανή ρωσική χρεοκοπία, διότι την ημέρα που πέρασε πλήρωσε, είπε ότι δεν ξέρω σε τι, σε δολάρια ή σε ρούβλια. Σε τι πλήρωσε η Ρωσία, 117 εκατομμύρια δολάρια ήταν. Μεγάλο, η οφειλή, η δόση. Α, οι Ρώσοι είχαν πει ότι με τι κυρώσει σε ρούβλια μπορούμε να πληρώσουμε και η συμφωνία ότι όταν πληρώσει σε άλλο νόμισμα εκτό από δολάρια. Μιλούμε για τεχνητή χρεοκοπία. Ο, οι Ρώσοι, δια του Υπουργού Οικονομικού του, Οικονομικών και στους, ο Αντών Σιλουάνοφ, δήλωσαν ότι εμείς πληρώσαμε σε δολάρια. Δώσαμε την εντολή Ούτε, στην Αμερικανική Τράπεζα. Έχουν και αποθεματικά εντός. Μάλιστα. Τα οποία όμως δεν θέλουν να τα χρησιμοποιούν ναι, ναι. γενικά, γιατί πρέπει να αγοράζουν φάρμακα, προϊόντα... Για και να τα λοιπά. μην χρεοκοπήσουν. Για να μην χρεοκοπήσουν. Δώσανε λοιπόν την πληρωμή, αλλά για να μπορέσει να αυτήν να ε, επεξεργαστεί, να γίνει δεκτή, πρέπει να δώσουν το OK οι Αμερικανοί, γιατί είναι Αμερικανικέ οι τράπεζε και πρέπει να γίνει και ένα bypass ε, 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 εξαιτία των κυρώσεων. Μέχρι να κλείσουν οι αγορέ, οι δηλώσει αξιωματούχων ανωνύμων στο Reuters ήταν ότι τα λεφτά δεν είχαν φτάσει στου πιστωτέ. Γιατί οι Αμερικανοί δεν είχαν δώσει ακόμη το OK. Οι Ρώσοι έχουν πει ότι αν τελικά οι Αμερικανοί δεν δώσουν το OK, θα πληρώσουμε σε ρούβια ναι. και τότε πάμε σε, σε πραγματική χρεοκοπία, εφόσον περάσει και ο ένα μήνα τη περίοδου του και thriller. Να σα ευχαριστήσουμε, Χρυσό,